καλύτερα αυτά. Για πες μου, γιατί σήμερα όλοι παίζουν αποσπάσματα από την Έλεν που είχε δώσει συνέντευξη εκεί, η Τζένιφερ Άνιστον. Αυτά που είπε, έκανε πλακίτσα. Γιατί και εμείς όταν παίζουμε κανένα παιχνίδι εδώ, λέμε τίποτα βλακίες έτσι για να πέρασει η ώρα και να γελάσω. Θα σε γελάσω κι εγώ, γιατί δεν το μάζεψε μετά. Δηλαδή, ναι, βεβαίως μπορεί να ήταν πλάκα, γιατί παίζανε αυτό το γνωστό παιχνίδι που συμφωνεί, το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει. Και τη ρώτησε, έχει κάνει σε αεροπλάνο. Ναι. Σηκώνει αυτή το ναι. Ναι, σηκώνει αυτή το ναι. Έχει κάνει σεξ με τον πιλότο. Το κράταγε. Για την Άνιστον δεν σου κάνει πολύ προχωρημένο αυτό. Έχει την εντύπωση ότι είναι μια γυναίκα. Δηλαδή θέλω να πω και για πλάκα να κάνει. Εμένα πάλι με ξαφνιάζει. Την έχω πιο συντηρητική, πιο προσεκτική, πιο έτσι. Πιο... Δηλαδή δεν μου κάνει για τη γυναίκα η οποία ακόμα και για να το πει για πλάκα θα το έλεγε. Ναι, πώς να το πω. Τη βοηθάει όμως αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί. Δεν βγαίνει από το στόμα της, δεν είναι και ακριβώς δήλωση. Είναι σαν λίγο πλάκα, κρατάω, δεν το κατεβάζω και σας αφήνω να καταλάβετε. Τη βοηθάει εμένα στα μάτια μου, ανέβηκε πάρα πολύ η Τζένιφερ. Εσένα σου άρεσε. Τάσο, συμφωνείς, φίλε. Συγκινήθηκε η Τζένιφερ. Μπράβο, φίλε. Συμφωνώ. Δηλαδή, ακούγοντας από μια γυναίκα μια τέτοια δήλωση. Τι σκέφτεσαι, Γρηγόρη, εσύ που είσαι άντρα, για πες μας. Γιατί εμείς που είστε γυναίκες σκεφτόμαστε ίσως άλλα πράγματα. Ανατρέπονται. Εγώ σας είπα τι σκεφτόμουν, αλλά δεν το περίμενα, Τζένιφερ. Δηλαδή, κάντε εικόνα. Εκτός αν το κάνει τόσο πλάκα που δεν το καταλάβαμε. Ναι, αλλά και αν το κατέβαζε δεν θα ήταν ξενέρωτο. Δηλαδή, ας το εκεί να ορείτε. Τι ξενέρωτο. Δεν πρέπει να πει, παιδί μου, θέλω να σου πω. Το φροντιστή με το πιλότο. Είναι παιδιά μέσα σε ένα πιλωτήριο. Δεν υπάρχει μόνο ο πιλότος, υπάρχει και ο διπλανός πιλότος. Ερωτήθη. Πιλότερη για να μην χάσουν το τέτοιο και ο άλλος δίπλα. Και οι δύο μαζί. Δεν λα, 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 λα. Λένι, έχουμε το απόσπασμα να το δεις. Είναι μικρούλι. Never have I ever joined the Mile High Club. This is just all... I'm with you. Never have I ever joined the Mile High Club in the cockpit. What? No. You are... Never have I ever with the pilot. Oh, God. And the co-pilot. And the flight attendant. Πλάκα. Και με τα παιδιά με τις βαλίτσες που φορτώνουν. Έμεινε και το παιδί με τα καύσιμα που πάει στο αεροπλάνο. Καλά, γελάτε, γελάτε. Το παιδί με την κάμουλα. Δεν το πιστεύω, πλάκα έκανε. Εγώ την πίσω πλάκα. Το ίδιο τράβηκε τόσο πολύ και με τον συγκυβερνήτη και με τον άλλον και με τον άλλον. Τον τράβηξε. Θα ήθελες να σου επιβάτης αυτό το αεροπλάνο. Όχι. Θα το είπαμε, ο Γρηγόρης την είδε μαλωμάτικη. Ίσως να το έκανε γι' αυτό. Επειδή ακριβώς την έχουν πολύ όπως εσύ για λίγο ξενέρωτη. Εγώ δεν είπα ξενέρωτη, παιδιά. Όχι, είπα συντηρητική. Γιατί ο συντηρητικός άνθρωπος είναι συνώνυμο. Όχι ρε παιδιά, συγγνώμη. Ο συντηρητικός δεν είναι και πολύ καυτός. Για ποιο συντηρητικό. Μπορεί να μην είναι για τα μάτια του άλλου που το βλέπει. Για τον ίδιο μια χαρά και εσύ. Δεν ξέρω να πάρουμε και τα πόμολα από το αεροπλάνο. Δεν έχει ρίσκα, δεν ανοίγεται. Εγώ είμαι συντηρητικός και είμαι και καυτός, άμα θες να ξέρεις. Εσύ. Κάτι από τα δύο δεν το ξέραμε. Μάτεψε ποιο. Λοιπόν. Μάτεψε. Θέλω να σου πω ότι είναι μια ωραία δήλωση. Ναι, είναι. Και εμένα μου αρέσει να το πιστεύω. Και εμένα μου αρέσει και να πηγαίνει και λίγο κόντρα. Ξέρεις που δεν μου αρέσει. Αυτές οι οποίες λένε συνέχεια τέτοια πράγματα. Και λένε εντάξει, έχουμε ξανακούσει. Έχεις κάνει και με τον πιλότο, έχεις κάνει και με τον φροντιστή. Εντάξει, τα μάθαμε. Τι σου φταίει η Kim Kardashian. Τι έγινε, παιδιά. Τι είναι αυτό. Μιλήστε μου και εμένα. Τι είναι αυτό. Ήταν ο πιλότος, θα μπει με είσοδο. Ήμουνα με την Τζένιφερ. Πείτε μου και εμένα τι είναι αυτό που ακούμε. Τι φωτογράφε τραβά. Δεν έχω αντίρρηση, τα ακούμε, αλλά να ξέρω και εγώ περί τίνος πρόκειται. Το PA κάνει πρόβες, έκανε μια πρόβα. Ωραία, δεν τα αφήνω το ολόκληρο να κεφάρομαι. Εντάξει, ναι, δεν το έχουμε πει. Ωραία. Εντάξει, σήμερα η κοντά μας είναι και τη Γαρμπή και φυσικά και η ορχήστρα της, τη βλέπετε, γιατί και εννοείται ότι θα τραγουδήσουμε εκτός από τα υπόλοιπα.